τέτοιες που έπρεπε να κάνω και αρκετά βήματα πίσω. Ειδικά μετά τη γέννα δεν μας ήρθαν όπως τα περιμέναμε. 2 εβδομάδες νοσηλεύτηκε η Μαρίλια, στο μήνα νοσηλεύτηκε ο Ραφαμπρινός και περάσαμε τα Χριστούγεννα με γρήπη Α, εγώ και ο Γιώργος. Οπότε δεν πήγαμε σε ρή. Να τριχιάσα. Τι είχε πάθει το μωρό, δηλαδή, αν θες να. Τώρα που είμαστε καλά, το λέω. Τότε πραγματικά μόνο που έλεγα τι περνούμε, έκλαιγα. Ήταν και ορμόνες. Είχε σταφυλόκοκο, αλλά σοβαρά. Χρειάστηκε να νοσηλευτεί, κινδυνέψαμε. Έξω και το Μαρίλιο, η Παναγία ήταν δίπλα μας, το ξεπεράσαμε, δόξα σου ο Θεός. Ήταν δεν θα κλάψω, το είπα από πριν. Εμένα ναι, τώρα, άγγιξες, τώρα ευαισθητή. Ήταν, ξέρεις, να σου πω. Ήταν μόλις είχε γεννήσει, σαν τρέμω. 2 εβδομάδων η μικρή. 2 εβδομάδων. Ναι. Και μετά αρρώστησε και ο μικρός. Ναι, βγήκε η Μαρίλια, μετά από 2 εβδομάδες μπήκε ένα λαμπρινός μας, με στρεπτόκοκο. Εντάξει, είμαστε, να σου πω, αυτά τα πράγματα σε δυναμώνουν. Σε γιώνουν, αντιλαμβάνεσαι για ακόμη μια φορά τι είναι το σημαντικό. Και εγώ είμαι απλά ευγνώμων που είναι καλά τα μωρά μου, δεν θέλω κάτι άλλο. Νομίζω ήταν ακόμη ένα μάθημα να προσγειωθείς, να μην ζητάς πολλά-πολλά, μόνο υγεία, τίποτα άλλο. Είδες, καμιά φορά, ναι, και όταν είναι και πρόσωπα τα οποία εκτίθονται, αν θέλεις,